Όργοι και αγανάκτηση νιώθουν οι πολίτες της Κορίνθου από την οικονομική κατάσταση που βιώνουν, η οποία είναι πολύ σκληρή και τους γεμίζει απογοήτευση. Καθένας από τους ανθρώπους που μιλούν στην κάμερα της διατηλεόρασης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, σχολιάζει με το δικό του γλαφυρό τρόπο όλα όσα τους συμβαίνουν, ασκώντας συγχρόνως σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και γενικότερα στους πολιτικούς. Βλέπω μαύρες μέρες. Θέλω να πω το εξής. Σηκώθηκε καρδιά στα κάρβουνα σε αυτούς που μας φτάσανε εδώ. Λυπούμε για λογαριασμό τους, ντροπή τους. Δυστυχία μεγάλη. Στον Ισμό. Τόσο και να μην ξαναβγεί. Λοιπόν, και μαζί με αυτούς πρώτα να δέσουμε τους 300 του Λεωνίδα και μετά όλους. Γιατί είπα του Λεωνίδα εντός παρενθέσεως, διότι ο Λεωνίδας θα παλικαράζει. Ότι εδώ είναι, να μην πω τη λέξη, τι είναι. Λοιπόν, ο κόσμος υποφέρει. Είτε αγρότης λέγεται, είτε δημοσιογράφος λέγεται, είτε πολίτης λέγεται, τους έχουν φτάσει στο σημείο αυτό που δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στο νου Έλληνα. Οι δικτακτορικές ημέρες τους βλάψανε. Οι δημοκρατικές ημέρες σε τι μας ωφελήσανε. Πείνα θα πέσει, κατοχή, την έχουμε περάσει εμείς. Και θα έρθει και δεύτερη δόση για μας. Δεν θα προλάβει δεύτερη δόση. Δεν θα προλάβει. Θα έχουμε πάει εμείς πιο γρήγορα. Λέω, το βρήκαμε το κόλπο. Αλλάξαμε ζωστήρες, παντελόνια πιο στενά και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι πεινάμε. Μαθημένοι είμαστε. Δεν θα υποφέρουμε. Και οι νέοι μαζί, γιατί έχουν μεγαλώσει μαζί μας. Τίποτα δεν γίνεται. Ο κόσμος με τα τσάντες. Τελειώσανε αυτά. Τελειώσανε. Πάνε. Κάποτε γεμίζαμε, έτσι. Κάποτε είχαμε, τώρα δεν έχουμε, τώρα παίρνουμε τα απαραίτητα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, βαντάει μου. Παίρνω 640, θα μου κόψουν τα μισά. Πώς θα περάσω, αγόρι μου, πώς θα περάσω, πέσε μου. Είπαμε για πιο καλά ο Γιώργης, θα κάτι γι' αυτός μπούσκεμα, αν και δεν φταίει και τόσο πολύ, γιατί άλλοι το δικούν. Αλλά δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα, αλλά μια δημοκρατία δεν πάω ποτέ. Ποτέ μου. Δεν θα αλλάξει και τώρα με την κρίση. Όχι, τώρα το ρίξω στο κουκουέ. Δεν βλέπω κόσμο σήμερα καθόλου. Και νομίζω πως ο κόσμος το καρότσι δεν το γεμίζει πια. Τελειώσαν αυτά που παίρνανε με τσουβάλι και με καρότσι. Τελειώσαν αυτά που ξέραμε και δεν ξέρω τι θα γίνει. Χειμώνας έρχεται, ο κόσμος θέλει και τα καύσιμα, θέλει και τα ξύλα. Αντέχει, θα αντέξει το πορτοφόλι. Δεν θα αντέξει, δεν νομίζω. Πολύ δύσκολα.